Homeless, καλησπέρα, πάμε! Είναι Τζότζο, Γουλού, Priority, Rumble, Thres, MF, Carthus, Lock. Ναι, Carthus, Lock, λοιπόν, στο Greek Legends, επιτέλους. Λοιπόν, έχουμε για λέμε. Team Liquid, εναντίον TSM. Όπα. Δεν ξέρω καν ποιος νίκησε, δεν το είχα δει το game. Τέλεια, άρα είναι αυτό πολύ καλό για μένα. Για να μπορέσω να σε πάω τρένο. Λοιπόν, έχουμε για λέμε. Το draft είναι αυτό, κύριε. Είναι από τα καλά draft του NA, είναι η αλήθεια. True. To be honest. Δεν ξέρω όμως γιατί μπάναραν Caitlyn σαν blue side ή TL. Δεν θέλουν να παίξουν λογικά καθόλου. Ήθελα να πάρουν την Ash, σκεφτόμενοι ότι δεν θα έχουν απάντηση TSM, I guess. Το TF ban... Και το range game. Ναι, το TF ban είναι αποδεκτό. Το set ban είναι ok. Το Azir δεν μ' άρεσε το σαμπάν του TSM, to be honest, αλλά είναι ο Jensen, άρα it's ok, I guess. Και το πρώτο pick είναι Ash και άλλα παντάνε με Zay Arakan. Κοίτα, τα μπάνι είναι ερωτηματικό, νομίζω και για τις δύο ομάδες. Το TF εμένα μου αρέσει εδώ. Καλό είναι το TF, για να μην γενικά έχουν το follow-up. Ξέραν από την αρχή, νομίζω ότι θα παίξουν SN. Mm-hmm. Γιατί όμως κάνανε blind pick την Ash, επειδή υπάρχουν αυτά δύο power pick, ναι, και πήγανε πρώτο Graves. Mm. Γιατί όλος δεν θα το φορσάρει λογικά. Γιατί η Klein και όλοι, γιατί ως πήγα θα πάμε να παίξει Λυσίν, I guess. Okay. Είναι αυτό το τέτοιο. Οκ, okay, παίρνουν Zay Arakan TSM. Αυτή, δεν μ' αρέσει ο Zay Arakan opening έτσι, αλλά όταν έχεις δει το άλλο ED, ξέρω εγώ, αν είναι ένα φίλο σας, το ανοίγεις, οκ. Okay. Παίρνουν Grave Stress. Δεν θέλω να πάρουν Karma εδώ, θέλω να πάρουν απλά Thres, απλά για την Ash, για να επιβιώνει. Και απλά μπαντάνε με Λυσίν η TSM. Που είναι απλά super comfort του Spica, so it's ok. Και έχουν setup παντού από ό,τι βλέπω. Υπάρχει το follow-up και από τους TL στο Sen. Και okay, οι TSM έχουν περισσότερο jungle pressure, που σημαίνει ότι Treats μαζί με Gjergsen, βασικά, θα ακολουθούν παντού, ξέρω εγώ. Οπότε είναι το παιχνίδι του Spica εδώ. Και ο Broxah απλά είναι το hyper carry και υπάρχει και setup στα lanes. Ok, cool. Στα δεύτερα ban μπανάρουν Ornn, Morde. Κοίτα, αυτό ψιλοέδειχνε ίσως Καμίλ υπό περιπτώσεις, κάποιο Wukong για τους TSM, αλλά εν τέλει κατέληξε με το GP, που το GP εδώ σε αυτό το draft είναι 1v9 machine. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το draft, πάρα πολύ καλό το GP, είναι από τα πολύ καλά. Οι άλλοι ανοίξανε blind Shen, γενικά σαν blue side ανοίξει το plain blind είναι λίγα. Δηλαδή είναι Wukong, αλλά και πάλι έχεις διάφορες απαντήσεις, είναι Nar, αλλά έχεις διάφορες απαντήσεις, κάποιο είναι το... Ναι, είναι συν... GP, γιατί ο άλλος πρέπει να δώσει παρουσία με ulti, ενώ εσύ μπορείς να δώσει παρουσία απλά με το ulti σου και να μην φύγεις από το lane. Ναι, ναι, και άλλα... Οπότε μπορείς να πας και επιθετικά. True. Οι άλλοι μπανάρουν LeBlanc Galio, να φύγει το double, το, βασικά το combo το LeBlanc Lee Sin που είναι πολύ δυνατό στο 2vs2, βέβαια και το Zoe είναι εξίσου καλό, είναι πολύ καλό το Zoe pick εδώ. Και το Galio κυρίως γιατί αυτοί θέλουν να έχουν, βασικά το Galio ψηλοδείχνει το Sen εδώ για τους TL, ότι θέλουν να έχουν το Global Presence. Αλλά είναι και καλό μπαν γενικά γιατί πάλι κάνει το ίδιο πράγμα για τους TSM. Να σκάσουν bot στο double και σχετικά, κάτι το οποίο έχουν ξαναπαίξει. Ο άλλος έχει και Zaya και Cleanse. Και παίρνει GP. Γενικά το ανάπτυξη του draft, το GP εδώ κάνει όντως 1v9. Κοίτα και τα δύο είναι πολύ execution και τα δύο. Okay, συμφωνώ. Είναι πολύ σε σε και τα δύο. Απλά είναι ο double lift εδώ νομίζω έχει free game. Είναι καλό game για το W γενικά. Έτσι μου φαίνεται, έτσι μου φαίνεται. Τη Zaya εδώ έχει πολύ free game. Το πρόβλημα εδώ είναι ένα. Αν ο Bronya Blade μπορεί να παίξει GP. Γιατί αν δεν μπορεί να παίξει GP, έχουμε πρόβλημα. Εγώ στα solo που τον έχω δει, το GP τον αρμέγει. Είναι πολύ καλό GP. Αρμέγει okay, όλα τα resources. Okay. Λοιπόν, γενικά όχι, θέλουν να παίξουν. Παίζει στο solo queue, ναι. Απλά το πρόβλημα με το GP σαν pick είναι ότι. Ναι, θα δεις πως παίζεις αυτό το game. Θα το δούμε το game. Θα δεις πως παίζεις αυτό το game. Το πρόβλημα με το GP είναι ότι πρέπει να δώσεις πολλά game GP για να γίνεις καλό GP. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, μισό λεπτό τώρα να κουνήσω την κάμερα. Πάμε στο Spica. Πάμε εδώ. Πάμε το τοπίο από την άλλη μεριά. Εδώ. Άσε να υπάρχουν, καλά είναι. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ με το. Βασικά με το GP σαν πίκνο πρέπει να δώσεις 300 game GP, ξέρω εγώ. Για να νιώσεις. Για να το νιώσεις γενικά. Βάλανε early word για το SCAT, για οτιδήποτε πάει να κάνει ο Lee επιθετικά. Ο Lee Sin δεν θα πρέπει να βρει τον Broxah παρά μόνο σε 2v2. Okay. Λογικά ναι, ναι, ο Spica θα τον ακολουθήσει τον Broxah. Okay. Ο Broxah θα θέλει να πουσάρει waves μαζί με τους άλλους για σωστά back. Δεν υπάρχει gang potential.
μόνο όταν πάρουν τα 6 και μπορούν να κάνουν impactful rotation. Δηλαδή να κατέβει ο impact στο bot, ο tactical να μπορέσει να βρει κάποιο arrow και ο Jensen να ακολουθήσει. Οπότε το setup έρχεται μετά από κάποια level. Ενώ για τους TSM είναι ψηλο steady, δηλαδή μπορούν να βρουν και στο early game πράγματα με ζωή ή λυσίν. Icebreaker μετά, ναι μετά, ok, good. Μετά, κάτσε κάνουμε το ριβιδάκι. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι πρώτον, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά δεύτερον, όντως δεν μου αρέσει ο Ζαγιαρακάρνο opening εδώ και σύνο ότι έχει μεγάλα ζωριά στον bot αυτό το lane. Δηλαδή θα δυσκολευτούν. Βέβαια εντάξει, είναι, μπορεί να κάνουν κάτω το tower και να παίξουν, αλλά πάει με τον Dona Seal στο lane, γενικά πάει σε μια κατάσταση ότι είναι doomed. Συν ότι δεν μπορεί να κάνουν contest καθόλου τα πρώτα δύο Drake. Γιατί? Με τίποτα δεν μπορούν να κάνουν contest. Γιατί η Ζωή και ο Λυσίνο θα πάρουν. Βασικά γενικά ότι ο GP πρώτο θα είναι useless να κάνει κάποιο TP και να έρθει στο fight. Το μόνο μπορεί να κάνει να. Με το μόνο μπορεί να έρθει είναι με την ulti. Με το μόνο τρόπο που να κάνει με την ulti να βοηθήσει. Ο Σεν θα είναι πολύ πιο χρήσιμο. Και σύνο ότι η Ζωή, ειδικά για να παίξει το game, θέλει τουλάχιστον δύο items. Ή θέλει το Ludens και ένα Oblivion. Που το Oblivion δεν μου αρέσει γιατί λογικά οι άλλοι θα πάνε Mar. Άρα Oblivion και κάποιο Rod. Κάποιο Nedless για καλύτερα. Η Ζάγη για να παίξει το game θέλει 3 item όπως και ο GP. Αλλά αν τα φτάσουν αυτά κάνουν ένα V9. Το κακό που κάνει. Τα priority μπορούν να πάρουν. Έχει και dematerializer ο άλλος στο mid. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν τα priority πέρα. Η Σύνδρα... Ζάγη είναι σχετικά safe. Okay. Εγώ νομίζω και τον πρώτο δράκο μπορούν να κάνουν κολλάψη. Δύσκολα. Νομίζω δεν, δεν πρέπει να το κάνουν καν contest. Επίσης το κακό που κάνει ο Broken Blade στο top είναι ότι κάνει το Q. Κάνει το Q επάνω του για το Grasp Stack. Καλά, εδώ πέρα πήγαν. Εδώ πέρα στον μεταξύ το Loser Speaker νομίζω. Γιατί κάνει το Sonic Way πάνω στον, πάνω στον τέτοιο. Πάνω στον. Πες τον. Πάνω στον Jason και του βγαίνει το Sleep. Δεν θα πέθαινε, αλλά θα παίρνει full το Prior στο lane. Το κακό είναι ότι κάνει το Q πάνω στο, πάνω στο Sen. Ναι, μεν του περνάει damage και παίρνει τα Grasp Stacks. Αλλά δεν παίρνει τα επιπλέον gold από τα minions. Που έτσι ώστε να σκυλάρει και να φαρμάρει το καλ και αυτά. Άρα μπορεί απλά να σπαμάρει το Q όταν έχει το grasp στο cooldown. Και όχι να πάει να σπαμάρει το Q πάνω για το lane presence. Για το lane pressure. Που δεν έχει πολύ σημασία. Okay. Ναι. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που λέει ότι όταν υπάρχουν global στο map, κάνεις priority στα gang σου και σαν παρουσία τα global. Δηλαδή... Okay. Εδώ το GP ή το Sen, άμα δεν ήταν μαζί σε lane, υποτίθεται ότι οι junglers θα κινούνταν να κάνουν shutdown ένα από τα δύο. Mm-hmm. Ή να χρησιμοποιήσουν τα global τους λάθος. Okay. Π.χ. ο GP να φορσάρει ulti σε wave. Mm-hmm. Εδώ τώρα που είναι και τα δύο global, πού πρέπει να πάει το priority? Mm-hmm. Πρέπει να συνεχίσουν οι junglers προς το top? Δεν θα ασχοληθούν καν με το top, θεωρώ. Δηλαδή θα, και ο Broxa θα πάρει. Ό,τι γίνουν στα 4v4 δηλαδή. Ναι, ναι, ό,τι γίνει στο 4v4, σύν ότι αν γίνει μια τρολιά. Με το teleport του GP, ο Sen στο side lane, παρόλο που δεν μπορεί να τον, να τον πιέσει και μετά στο game, θα έχει το προβάδισμα μόνο και μόνο για τα 5v4. Δηλαδή έχουν το πρόβλημα. Συν ότι εδώ, ας πούμε ο Jensen κάνει και το reset κατευθείαν, έχει το teleport του BX, αλλά δεν έχει καμία σημασία που έχει κάψει το teleport του Jensen, γιατί θα είναι πρώτο στο Drake. Απλά δεν πρέπει να τρολάρει στο lane μέχρι να βγει το Drake. Καλά, εδώ πέρα πιάνει το hook στο μεταξύ. Αλλά ναι, φαντάζομαι. Αν πήγαινε base. Εγώ το πάταγα. Αν ήμασταν normal το. Ναι, πήγαινε base. Αν δεν είμαστε normal, το πάταγα να ξέρεις. Γενικά θα κάνει powerfarm και ο Graves και ο Lissine. Δεν θα προσπαθήσουν να βγάλουν κάτι. Συν ότι ο Lissine εδώ θα πρέπει να βγάλει κάτι όταν η ζωή έχει το spike. Και θα πρέπει να είναι φάση war jump kick τρελό σε tactical πάνω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το βρει. Και γενικά ο Broken Blade μένει πίσω στα CS και δεν έχω ιδέα τι έχει κάνει στο lane του. Είναι στα 28 CS. Ο άλλος δεν έχει κάνει κάτι από τους δύο reset. Βασικά ο GP έχει κάνει ένα reset και έχασε κάτι. Ρε φίλε, πού το έκανε, wait, πού το έκανε το reset για να πάρει το call και τι χάνει για να το κάνει αυτό, wait. Μισό. Για πάμε. Ωραία, εδώ έχει κρασάρει ένα wave στο top και κάνει reset, ok. Είναι και καλό το wave του τώρα εδώ να κάνει. Ναι, είναι καλό. Κάνει με τα πόδια, έξυπνο. Okay. Καλό είναι, αλλά γιατί έχει μείνει, του το ψιλοφρίζα, όχι, γίνεται slow push. Ναι. Και του έρχεται ένα μεγάλο wave, δεν ξέρω, έφαγε zone μόνος του. Ok, και εδώ μια χαρά είναι γενικά. Εν τέλει καταλήγει κάπως να. Ναι, βασικά εδώ πέρα. Α, wait. Εδώ έχει 14 CS. Θα κάνει barrels, λογικά, όχι. Φίλε, κάθεται και τρεϊντάρει. Κάθεται και τρεϊντάρει χωρίς λόγο. Συν ότι χάνει τα CS, ναι. Νομίζω ότι χάνει και τα CS μετά. Εντάξει, με αυτό το wave, με αυτά τα δύο wave, νομίζω τα παίρνει όλα πίσω. Ναι, μένει πίσω. Χάνει εδώ, ρε, κάτω το tower CS ο άλλος.
Bronze Blade θα έλεγε κάποιο, όχι εγώ. Σύνοτι τρέιντα, κάνει Q στον Impact. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνει Q στον Impact. Μόνο όταν έχει τον Grasp Stack εδώ. Τώρα πρέπει να τα κάνει απλά στο Minion. Δεν ξέρω, φίλε. Εντάξει, ξέρει ότι όσο πιο late πάει, κερδίζει γενικά το matchup. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, οκ. Okay. Γενικά χάνει κάποια CS. It's ok, προχωράμε. Έχουν πάει level 6. Βλέπεις, τον έφτασε, ρε. Τον έφτασε μετά. Ο A και με αυτά τον έφτασε. Εντάξει, γενικά... διαφορά τώρα δεν είναι τίποτα για αυτά τα δύο global. Είναι τι θα βγάλουν μέσα στο map κυρίως. Εδώ δεν πάνε το ματσάρουν τον Drake. Δηλαδή, απλά ο Jensen, ναι, απλά στρίβει από εκεί και θα πάνε για τον Drake. Α, βλέπεις, φόρσαρε Mercury στη ζωή γιατί δεν θέλει να φάει τίποτα, καμιά ξενέρα στο 1v1. Πολύ έξυπνο. Όντως πρέπει να πει Mercury γενικά. Καλό είναι. Εναντίον Σύντρα πάντα. Α, γενικά πάνε όμως να το κάνουν contest. Αλλά εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι, ότι πάνε να κάνεις contest ένα Drake, τον οποίο ναι, μεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ότι ο GP είναι super useless να έρθει με TP αυτή τη στιγμή με τα items που έχει. Ulti του, δες την ulti του, bro. Η ulti είναι καλή, νομίζω είναι στο pit, wait. Ναι, αυτό το μόνο που μπορεί να χρησιμεύσει σαν champion του GP αυτή τη στιγμή. Okay. Ναι. Καλή είναι η ulti εδώ, αλλά το πρόβλημα είναι, φίλε, ότι είναι 4 vs 5 situation και σύν από όλα αυτά. Ναι. από όλα αυτά, κάνει TP και αυτός. Τι κάνεις. Ρε, τι κάνεις. Ναι, πολύ κακό, πολύ κακό. Φίλε, αυτό είναι int, δεν υπάρχει. Αυτό σου είπα. Αυτό είναι int, δεν υπάρχει κάτι εδώ, δηλαδή. Απλά μένεις στο top, παίρνεις τα plates και είσαι άρχοντας, ok. Μα αυτό είναι το advantage του GP, ρε, στο lane. Όταν παίζει απέναντι σε σένα, ότι δεν χρειάζεται να δώσει παρουσία με το ulti του είναι, τυπικά. Οπότε, ναι. Έχεις δίκιο, έπρεπε τα πρώτα objective όντως να τα αφήσουν. Έπρεπε να αφήσουν και το ulti του Sen, απλά είναι γκαντέμιδες γιατί βγήκε Infernal, ρε, φίλε. Οκ, okay, έπρεπε να το πάρουν γιατί θα τους βοηθάει και πολύ στο ζόηληση. Ναι, έκανε reset και μετά έκανε το TP. Ήταν είναι... λίγο γκαντέμιδες εδώ νομίζω. Θα μπορούσε να κάνει TP top. Θα μπορούσε απλά να κάνει TP top αν ήθελε για να πάρει plates. Εδώ είναι free plates. Μέχρι να γυρίσει ο impact, ο οποίος πρέπει να κάνει reset για να πάει top. Έχει πάρει plate, έχει κρασάρει δύο waves και κοίτατε ότι γίνεται στο top. Το χειρότερο σε αυτό είναι ότι ο άλλος δεν χάνει τίποτα. Ούτε ο broken blade χάνει κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο impact δεν χάνει τίποτα. Και βγαίνουν και παίρνουν και τον Drake και παίρνουν και το kill. Και παίρνει και το TP. Παίρνει και το TP του GP. Όχι, ο Impact δεν χάνει τίποτα. Αν έμενε ο GP στο top και κάνει το TP στο top, ο Impact θα χάνει πράγματα. Α πούμε, εδώ κάνει, ο Broken Blade κάνει reset, πάει στο base και δεν κάνει TP πάλι στο top. Κάνει TP στο fight, το οποίο έχει τελειώσει ήδη. Κοίτα, άμα δει τα wave πάντως, σαν TP εδώ δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό σαν TP, απλά δεν είναι. Απλά είναι κακό να δώσει την παρουσία αυτό. Ήταν αχρίαστο. Πάντως δεν έχασε CS. Δηλαδή, είναι το wave ότι κάνει slow push. Θα έρθει άλλο ένα εξάρι να το κάνει sure. Defend και πάνε όλα κάτω από το τάρε του. Δηλαδή, αλλά μπορούσε να πάρει plates. Σαν παρουσία καλό ήταν. Απλά μπορούσε να πάρει plates και μπορούσε να πάρει ισό για τον εαυτό του περισσότερα. Ναι, και θα μπορούσε απλά να πάρει. Θα μπορούσε απλά για τα plates και ήταν πιο σημαντικό. Γενικά το GP είναι τώρα, τα καλά. Πουσάρι... Ναι, θα είχε πάρει, δύο plates ακριβώς αυτό. Θα είχε πάρει δύο plates. Εδώ πέρα θέλω να παίξω λίγα το χέρι για αυτό που σάρει. Συνότι το GP είναι τα κλασικά κλασικές απαντήσεις στο Sen. Παλιές απαντήσεις στο Sen. Δηλαδή από παλιά υπήρχε το GP σε Sen. Και εδώ βλέπουμε πώς χρησιμοποιούν οι προομάδες το tempo play. Ναι, τώρα okay. Από τη στιγμή που είσαι πρώτος στο rotate θα πάρεις και το επόμενο τέτοιο objective. Okay. Δεν είναι textbook είναι αυτά τώρα. Δεν ξέρω ναι, αυτό είναι, όντως textbook, αλλά ψιλοχάθηκαν τη SEM και τώρα κάνουν το rotate. Γιατί και ουσιαστικά... κάνουν και τώρα το rotate. Γιατί να το κάνεις όμως αυτό. Γιατί μείνανε στο bot και τώρα κάνουν το reset, αφού οι άλλοι έχουν κάνει πρώτοι το reset έτσι αλλιώς και πάνε για το χέρι. Δεν έχουν χάσει απλά στο tempo. Τώρα γιατί να το κάνουν αυτό. Ωραία, πάμε λίγο για το Theory Craft. Περίμενε. Okay, okay. Κάνουν αυτή τη μαλακία. Πάνε στο objective, okay. κάνουν λάθος rotate. Okay. Okay. Γιατί να μην μείνεις κάτω και να πάρεις plate. Θες να κάνεις defend στην ουσία το Herald, το οποίο θα πέσει θεωρητικά στο top. Δεν ξέρεις που θα πέσει το Herald. Θες να πας να ματσάρεις ουσιαστικά το bot lane που θα μείνει στο top, I guess. Άρα να μην πάρουν οι άλλοι τα πάντα. Το θέμα είναι εδώ πέρα με έναν bot, όντως πέραν το Herald. Δεν θα μπορούσε να σκουπίσει με τα barrel, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά δεν χρειάζεται κιόλα εδώ DSM. Αν μπορούσαν να θέλουν να είναι λίγο πιο όντως δημιουργικοί, να μην ματσάραν το top, να μην ματσάραν τον Duck και τον Core JJ στο top και να μένουν bot να πάρουν plates. Το οποίο το κάνουν μετά και θα δεις ότι το κάνουν μετά. Φυσικά. Που μετά κολλάρουν, μετά τριντάρουν πάρα πολύ σωστά στο map. Όταν έχεις ένα skill comp γενικά, σαν ιδέα, το βασικό είναι να μπορέσεις να τριντάρεις το map. Αν όχι και even, να τριντάρεις κάτι. Θα χάσεις πολλά πράγματα γιατί έχεις ένα scale comp, θα χάσεις περισσότερα, αλλά να πάρεις κάτι πίσω. Αυτό είναι η γενική ιδέα αυτή είναι.
Εδώ ουσιαστικά δεν κάνουν κάτι, δεν κερδίζουν κάτι, απλά πάνε να τσάρουν τον bot το top. Οκ. Μερικοί το κάνουν textbook όντως και απλά μένουν Scalecom εκεί. Scalecom τώρα λες τους TSM, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι Scalecom. Ρε. Είναι στα 3 items είναι too strong. Κοίτα, στα 3 items είναι too strong, στα 5 και στα 6 items όμως είναι Syndra εναντίον GP το παιχνίδι. Αν πάμε τόσο late. Κοίτα, υπάρχει κάτι που μου αρέσει, υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. Και, και οι δύο ομάδες αρχικά παίξανε draft το οποίο είναι reactive. Okay. Δηλαδή δεν είναι ότι... Ας πούμε TSM φτιάξανε ένα ωραίο pick comp με Lee και Zoe και το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να δώσουν Ζάγια Ρακάν. Πήρανε κάτι save για τον bot το οποίο σκυλάρει. Αλλά πήρανε μετά κάποιο pick comp. Θέλουν ο Λυσίν και η Ζωή να βγει μπροστά στο early. Ναι, αλλά πρέπει να, η Ζωή να πιάσει ένα συγκεκριμένο spike. Αν θέλει να πάει στο Ludens, που θα πάει στο Ludens. Ένα συγκεκριμένο skill γενικά. Και ναι, ακριβώς, και να πιάσει κάποιο slip, να έχουν τα follow-up και να μπερστάρουν κάποιον. Και γενικά, η TSM εδώ στα objective, όταν η Ζωή έχει τον damage, πρέπει να είναι πρώτη για να ποουκάρει ο BXN πριν αρχίσει το objective. Γιατί αν ο BXN δεν περάσει damage πριν αρχίσει το, πριν αρχίσει το οτιδήποτε fight, δεν έχουν fight TSM. Έχουν. Απλά η Ζωή θα είναι useless. Δηλαδή πρέπει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι πρώτη σε πράγματα όταν η Ζωή θα έχει item. Εδώ έχει ένα άλλο stopter, ok. Βγαίνει ο επόμενος Drake. Δεν, ούτε αυτόν μπορούν να το ματσάρουν γενικά. Ναι, αλλά όλα αυτά θα σταματάει ο Sen, εγώ έτσι βλέπω. Δηλαδή το Sen pick επάνω σε Ζωή Λυσή νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, καλό, είναι πολύ καλό όντως. Αλλά δεν είναι άλλη... παρουσία, ρε. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει ένας double lift, το οποίο απλά δεν πρέπει να πιαστεί και αν πιαστεί έχει cleanse και με μια ulti σε αυτό που έχουν οι TL, οι οποίοι αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν το engage, γιατί οι άλλοι απλά που να μπορούν να ποουκάρουν, θα πρέπει να προσέχει το position του. Ωραίο okay. Αυτό. Εδώ είναι, εδώ είναι ωραίο απάντηση. Γενικά νομίζω ότι εδώ οι TL χάθηκαν λίγο στο rotate και στο τέτοιο, γιατί στα κάρανε top. Εδώ στο μεταξύ αυτό είναι πολύ καλό που παίρνουν TSM τον Drake, γιατί κερδίζουν 5 λεπτά στο timer. Okay. Για μένα, βασικά δεν ξέρω όμως γιατί μείνανε οι TL. Μήπως επειδή είχε ολοκληρωμένο item η Ζάγια δεν θέλαν να δώσουν fight. Είχε ένα essence εσύ. Μένουν top, μένουν tactical top. Δεν ξέρω, και είναι, είναι το top στο bot. Δεν πήρανε και κάτι, δεν ήταν τελειώσει το blade, δεν είχε κάνει το reset το tactical. Α, ναι, 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 θυμάμαι γιατί, ναι, ναι, ναι. Γιατί πάνε okay, και... πάνε να δώσουν resources. Ναι, 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 πάνε στο Herald. Πάνε στο Herald. Πάνε ναι, στο ναι, 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 ναι. Απ' τη μία μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει αυτό το call. Δεν μ' αρέσει γιατί δίνει τον Drake, το οποίο του πάει πίσω στο timer. Μ' αρέσει γιατί προσπαθούν να ανοίξουν το map στο top. Αλλά, απ' την άλλη TSM μπορούν να βρουν, αυτό ακριβώς, μπορούν να βρουν πράγματα στο bot, το οποίο το κάνουν και όλα, σκοτώνουν αυτόν και πάνε να τρεϊντάρουν. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένα scale comp, αν τρεϊντάρει, και even να μην είναι, είναι πολύ καλό γι' αυτό. Δηλαδή εδώ οι TL έχουν κάνει, αν ας πούμε κάποιος τώρα είχε κάνει το, ο Broken Blade, αν πάει και φριζάρει στο top, μένουν αρκετά πίσω οι TL, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο map, πρέπει να αρχίσουν να πικάρουν. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν και damage να πικάρουν γενικά. Βέβαια του κρασάρι νομίζω. Επίσης βλέπω για κάτι ακόμα τώρα που δεν είδα στο draft. Η Ash, ποιον θα βαράει στο teamfight? Legit, ποιον... Δεν μπορεί να βαράει κάποιον στο teamfight. Είναι όλοι ναι. Threats. Είναι όλοι threats για την Ash, ναι. Θα μένει, ο Thresh θα μένει λίγο πιο πίσω τη, θα τη πετάει λατέρνα, θα την κάνει reposition και ό,τι βρίσκει γενικά σε αυτό το comp. Ό,τι βρίσκει όμως. Τι τον έχουνε τον tactical για το engage, τον έχουνε. Ναι, μπορεί να κάνει το engage, ναι. Είναι το engage βασικά. Το εδώ πέρα αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι ότι ο Broken Blade δεν προλαβαίνει το wave και δεν προλαβαίνει να το φριζάρει. Και συνεχίζει και ας πούμε τώρα που σάρει ένα wave και φεύγει. Κάτι κοίτα το οποίο πόσα wards έχουν στο top side. Αυτό ήταν για να εξασφαλίσουν τις δύο κουτουλιές ή τα βάλανε για τώρα να κινηθήκανε? Όχι, το για να εξασφαλίσουν τις κουτουλιές. Και τα βάλανε μετά και κινηθήκανε και πλά wardάνε σε αυτό το site. Το οποίο δεν έχει σημασία γιατί δεν βγαίνει κάτι. Από κοίτα, εκεί. Θα μπορούσε να μεταφερθεί ο Σένος να κάνει changes στη Ζωή. Τώρα νομίζω το mid tower είναι το priority τους. Ναι, γιατί άμα χάσει το... ναι, είναι το mid tower, γιατί άμα η Ζωή χάσει το mid tower θα έχει μεγάλο πρόβλημα να κινηθεί στο map. Απλά δεν στα CS, καλά τα έχουν πάει μέχρι τώρα και οι δύο ομάδες τα έχουν δώσει. Back and forth είναι τα objectives. Ναι, οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Αλλάζουν, κάνουν calls. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το call του DL στο top με κάποιο άλλο team θα του στήχιζε. Γιατί ναι. Εδώ, ας πούμε, τώρα Broken Blade, ας πούμε, πουσάρει στο top και απλά ασκεί ένα pressure το οποίο να μην έχει και νόημα στο map. Γιατί απλά θα του μείνει 2-3 βήματα πίσω και αν κάνουν κάπου engage αλλού ή TL μαζί με το Sen ulti πάλι θα κερδίσει το fight. Πηγαίνουν αμυντικά, υπάρχει και ulti GP σε 5. Τώρα μπορούν να κάνουν το defend. Okay.
Οπα, Γκέρξεν. Καλά, γενικά εδώ πέρα BX ναι, πιάνει τα πάντα. Ο Σεν κάνει ulti. Εδώ παίρνουν καλό. Αλλά αυτό είναι τρελό waste. Ναι. Τρελό waste. Ναι, γιατί εδώ πέρα ο GP. Ουσιαστικά το λάθος του GP εδώ γίνει κερδισμένος. Γιατί θα πάρει το τάρο στο top. Γιατί αν δεν είχε φριζάρι, ας πούμε εδώ θα. Βέβαια, αν είχε φριζάρι στο top, ρε φίλε, ο Σεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Θα αναγκαζόταν να το κάνει αυτό, ας πούμε. Άρα είναι το ίδιο. Οκ, okay, παίρνει το τάρο στο top TSM. Σαλ, thanks για το host αγορίνα. Welcome. Hello. Και τώρα η φάση είναι που ο BXN βγάζει το Ludens και δεν είναι η φάση που οι TSM θα πρέπει να κυνηγήσουν ή θα πρέπει να είναι πρώτοι σε αυτό που θέλουν να κάνουν στο map. Κοίτα, θα πάνε να φορσάρουν σίγουρα κάτι. Έχει και stopwatch τώρα. Έχουν διπλό stopwatch, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορούν να φορσάρουν okay. μέχρι και dive. Υπάρχει και το ulti με TP, GP up. Τα έχουν mm-hmm. όλα αυτή τη στιγμή. Έχει και το warrior ρολί. Black Cleaver, ε. Mm-hmm. Εδώ. Σ' άρεσε το ναι. Deadman's εδώ σαν επιλογή. Deadman's Plate. Απλά στον για το... Lee. Ναι. Είναι πολύ off τέτοιο. Αλλά ναι. Ίσως να είναι μια καλή επιλογή εδώ το Deadman's. Mm. Κάτι λίγο πιο διαφορετικό μόνο από το Black Cleaver. Μόνο σε support εμένα μ' αρέσει. Μόνο σε support εμένα μ' αρέσει. Ναι, και σε jungle και τέτοια είναι καλό. Ναι, σε είναι... set. Ναι, σε set. Σε set μ' αρέσει. Okay, επίσης εδώ πέρα είναι που αρχίζει όντως ο BX να κάνει pick. Απλά με τη ζωή και αυτά. Έχουνε, μπορεί να πουκάρει ο BX. Απλά οι άλλοι πρέπει να κάνουν hard engage. Αν δεν θέλουν να φάνε όλο αυτό το poke. Εγώ θα το πω, μου αρέσει περισσότερο το comp των TSM. Δεν ξέρω ποιος θα νικήσει, αλλά μου αρέσει περισσότερο το comp τους. Είναι πολύ καλύτερο. Έχουν περισσότερα όπλα. Είναι και δεν έχει το DPS που έχει η ομάδα των DL τώρα. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Γιατί φαντάσου σε ένα teamfight πώς είσαι σαν ας. Θες να βρεις κάτι το οποίο θα αρχίζει να βαράς shot attack mm-hmm. ώστε να προκάρεις το Q σου. Mm-hmm. Έχει και lethal tempo, σωστά. Ναι. Ρε φίλε, το μόνο που μπορείς να κάνεις εδώ στην ουσία είναι disengage, να πιλάρεις για τον Jensen. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Δεν νομίζω να μπορεί να βγάλει auto attack. Είναι και υπάρχουν threads, auto-attack. Υπάρχει Rakan. Ζωή στο flank, σπίκα ο οποίος μπορεί να σου κάνει outplay, mm-hmm. υπάρχει ο άλλος με τα βαρέλια να σε ποουκάρει. Μου φαίνεται ναι, πιο δυνατή overall σε teamfight. Το μάνει στο teamfight τα βαρέλια πρέπει να τα παίξεις όντως πολύ καλά. Εδώ εν τέλει η TL, θα δεις πως είναι. Βασικά δεν θυμάμαι ακριβώς, θα δούμε τι μαζί. Εδώ πήγες πρώτα να κάνεις στο τέτοιο, αλλά χάνω αυτό το tard που είναι γίγα σημαντικό και ίσως... Ίσως φταίει ότι εδώ πέρα οι TSM δεν κάνουν value ότι δεν πρέπει να πέσει αυτό το tower. Και θυμούνται ότι έχουν. Βασικά θυμούνται, πριν λίγο το είδανε. Ότι έχει χάσει το τέτοιο. Θέλει να φριζάρει. Ήθελε να κάνει λάσκι 20 δευτερόλεπτα πριν τον Drake. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνει ο Doublelift. Δηλαδή. Και το καταλαβαίνει τώρα ότι δεν έχει νόημα αυτό που κάνει. Το βλέπεις. Δηλαδή μένει εκεί 20 δευτερόλεπτα για να σφάσει να κάνω λάσκι. Δεν υπάρχει νόημα. Απλά βαρεσέται και στρίψε να έρθει στο mid. Χάνουμε το tower. Που εδώ και το... Μάγες, τώρα υπάρχει και ένα tower και υπάρχει και ένα Drake. GG. Mm-hmm. Το πήραν τον Δράκο εδώ, δεν νομίζω να υπάρχει τρόπος collapse. Γενικά νομίζω προσπαθούν να κάνουν collapse. Και κοίτα εδώ ο BXN... Αν ήταν η Ιζάγια ήταν ευκαιρία. Ναι. Το εδώ το πρόβλημα είναι ότι αν είχαν προλάβει τουλάχιστον να χάσουν αυτό το tower αλλά να είναι πρώτοι στο pit, θα μπορούσε ο BXN να κάνει poke, προσπαθεί ας πούμε να κάνει poke. Και αυτό είναι το σημαντικό με αυτά τα poke combo, ότι πρέπει να είσαι πρώτος αυτό που θες να κάνεις για να pokeάρεις και να περάσεις damage πριν να αρχίσει όντως το fight, το actual fight. Το ότι θα ήταν η χρησιμότητα της ΣΑΣ το έψιλον ώστε να κάνει track down τη ζωή. Ναι, not bad, πολύ advanced είναι η αλήθεια. Και γενικά είναι πολύ σωστός τρόπος να χειρίζεσαι μια στο competitive. Πρέπει με το έψιλον να βρεις την αντίπαλη ζούγκλα και αν έχουν poke comp να προσπαθείς να βρεις το poke. Από πού θα σου έρθει και τι είναι, τρία πράγματα είναι, τρία walls είναι σε κάποια fights ας πούμε. Εν τέλει το κλέβουν εδώ. Και άργησε και το ulti ο άλλος, τώρα πάνε για το disengage αλλά ο Tridge εδώ δεν θα κάνει ο lean. Λάθος, ο Μπρόξ έχει έψιλον. Οκ, άλλος πιάνει κάποια σλίπα, δεν έχει σημασία. Έχει κάνει και ο Σεν ulti. Ναι, γενικά εν τέλει δεν πήραν. Τέτοιος είναι ότι το R-Rakan εδώ ήταν νομίζω το κακό. Το έχει ανοίξει... Ναι, το έκανε πριν, το έκανε το πριν εδώ. Και γιατί θα ήταν... έτσι αυτός, θα ήταν καλό αν ήταν ήδη στον Drake αυτή. Αν όλοι οι άλλοι ήταν ήδη στον Drake θα ήταν πολύ καλό το R-Rakan εδώ. Πήρε με... Νομίζω ότι ο Tactical δίνει πολύ respect. Ναι, πήρε και το flash του Tactical εδώ. Δηλαδή, τη μία ήταν καλό, αλλά την άλλη ήταν κακό γιατί δεν είχαν αρχίσει ήδη το Drake TSM. Άρα ήταν win με ερωτηματικά στο win. Εν τέλει, ο Μπρόξ μπαίνει μέσα μαζί με την ulti του Sen. Και απλά θέλουν να κάνουν πως κάνουν κανένα pick. Εν τέλει, δεν πιάνουν κανέναν. Χάνουν τον Drake αυτό η TSM. Μικρό το κακό, γιατί συνεχίζουν να έχουν advantage γενικά στο map.
Δεν έχουν δώσει και kill. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Καλά είναι, έχει πάρει και ο άλλος, είναι μπροστά 30 CS. Ναι, είναι μια χαρά. Α, ναι, ναι, αυτό που έλεγα και χτες στο live, όντως. Εδώ γιατί ο Σπίκα δεν κικάρει τον Graves. Ισχύει, γιατί το έλεγα και στο live αυτό. Εδώ δεν ξέρω καν γιατί ο Σπίκα δεν πάνε κικάρει τον Graves. Δηλαδή, ναι, εδώ δεν καταλαβαίνει κανείς. Γενικά, Σπίκα και Broken Blade εδώ δεν. Broken Blade λάθος ούλτι, ο Σπίκα δεν κικάρει τον Graves. Δεν ξέρω γιατί καν δεν το κάνει αυτό. Μπαμπλέ εκμεταλλεύεται το tempo η TSM, αφού οι άλλοι πρέπει να κάνουν τα reset μετά το τέτοιο. Αλλά σε Worlds δεν πάνε πουθενά έτσι. Ναι, δεν πάνε πουθενά. Φαίνονται ότι είναι θέμα communication. Άμα ο GP έκανε το ulti του πιο πριν, όταν πήγαινε να κάνει το Lino Treats, ίσως και πιάνανε άτομα. Ίσως να μην είχε νόημα το flash τη SAS. Πάντως βλέπω ότι οι DL παίζουν πολύ συγκεντρωμένα, ρε παιδί μου. Πηγαίνουν και κάνουν μόνο αμυντικές κινήσεις. Δεν θέλουν να δώσουν τώρα πράγματα. Λογικά περιμένουν τα power spike του Jensen. Με το που βγάλει τώρα τα power spike, τώρα γιατί πάει. Banshees. Σύνοτι, ναι, το ξέρω. Τα βαρύα τα βλέπω όλο το game. Δεν μπορεί να τα πετύχει το παιδί. Απλά check. Δεν μπορεί να πετύχει βαρέλι. Δεν. Ούτε με τις. Σε team fight. Εντάξει, ρε, τώρα εδώ. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι το setup μέσα στα teamfight τι θα κάνει. Ναι, θα δεις τα teamfight τι θα κάνει. Δηλαδή δεν είναι γιατί τέτοιο. Με ξενερώνεις. Εγώ είμαι, ξέρεις, Broken Blade fanboy. Εγώ είμαι GP fanboy και όταν βλέπω κάτι τέτοιο GP δεν τους μπορώ. Να ξέρεις. Εδώ η ζωή είναι full δυνατή. Με Oblivion και Ludens. Και ξαναλέω ότι Oblivion εδώ δεν μ' αρέσει. Καθόλου. Γιατί οι άλλοι απλά έχουν ένα MR item. Το οποίο σημαίνει το ότι Magic Pen πάρεις Klein Mine. Αν βγάλεις εδώ ένα Rod. Τους τρέχεις. Οκ, προσπαθούν οι TL να βρουν κάτι εδώ. Γενικά θέλουν να είναι απλά να πάρουν το βίντεο από εκεί. Κάντε το Respica, για το Θεό. Να. Και εδώ είναι πολύ into όλο το fight. Πολύ into όμως. Απλά check. Πάμε. Κάνει καλό Q τέτοιος, ο Spica. Ναι, δες που έχει κάνει όμως Tunnel Vision. Δες που έχει κάνει legit Tunnel Vision Double Lift. Και που κάνει την ult του και που θα μπορούσε να την κάνει. Δες εδώ, την κάνει πάνω στο Jensen που έτσι έως είναι νεκρός, ενώ είναι τρία άτομα από εδώ, τα οποία μα φάνε ούλτι, ζάγια και τραβάει και τραβήξη. Τρώνε και το zone. Και είναι νεκροί όλοι. Ναι, πάει. Και κάνει Tunnel Vision στο να φάνε τη Syndra. Μικρές νίκες. Αυτό είναι όντως, είναι όλο το fight αυτό. Στο μεταξύ άλλο σπάει το τέτοιο εδώ, το βαρέλι εδώ. Δες το Broken Blade λίγο. Εδώ νομίζω ότι είναι καλό βαρέλι βέβαια, αλλά... Δεν. Και βλέπεις και τραβάει τώρα τα Blade Caller που αν τα είχε κάνει αλλού, τους είχε κάνει όλους stun. Αν τα είχε κάνει λίγο πιο πριν. Νομίζω ότι παίζουν φοβισμένα γενικά, ρε. Να. Ισχύει. Είναι ψιλοτρομαγμένοι και ο Spica φαίνεται να είναι πολύ αγχωμένος. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κάνει τίποτα με το Lee Sin. Έκανε ένα kick στον άλλον προς τα πίσω. Δηλαδή ήθελε να πετύχει το Tactical. Κικάρει απλά το Graves εδώ. Πλάκα εδώ το Blade Caller, ρε φίλε, θα ήταν. Insane άμα ήταν αυτή. Check. Εδώ είναι insane. Εδώ αν το κάνει την ulti εδώ ο W. Είναι zone, ρε. Δεν φοβάσαι να πας. Είναι zone material. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελε να φορσάρει απλά το kill πάνω στον άλλον. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω. Φοβότανε για κάποιος SEP. Έχει cleanse. Ναι, δεν ξέρω. Θέλανε οπωσδήποτε. Το Blivion War. Την πρώην ομάδα. Ναι, το Blivion War γιατί είναι καλό μόνο όταν δεν έχουν MR. Ναι. Το Magic Pen δεν το θες όταν έχει MR. Ναι, το Magic Pen το θες όταν έχει MR. Δεν είναι... Απλά ουσιαστικά όταν δεν έχουν MR είναι true damage, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι στα maths, αν δεν έχουν MR, είναι καλύτερο να πας για Rod και όχι για Oblivion. Legit είναι πολύ καλύτερο στα maths να πας για Rod. Οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Είναι. Όχι, το ρωτάει ένα ψάδι αυτό. Οκ, okay, γενικά γίνεται αυτό το fight. Πικάρουν και παίρνουν ό,τι μπορούν εδώ οι TSM πίσω. Απλά μπορεί να πηγεί πολύ καλύτερα. Ναι, ο Jensen ήδη είχε φλασάρει, απλά έκανε Tunnel Vision στο να πεθάνει η Syndra, γιατί μπορεί να κάνει τον W with one shot, ας πούμε. Ναι, είναι legit πάρα πολύ κακό. Okay, λοιπόν, μας ξανά replay. Δεν χάλασε το stopwatch ο Bjergsen. Mm-hmm. Okay. Σημαίνει ότι δεν ήταν ποτέ on range για φάπες. Mm-hmm. Okay. Ο Rakan έκανε ένα από τα χειρότερα stopwatch που μπορείς να κάνεις. Ναι, σημαίνει ότι πήγε ζώνιας. Γνώμη. Τι? Ναι, γνώμη. Τι λες τώρα, ρε. Τι κάνουν. Δεν ξέρω γιατί πήγε ζώνιας. Εδώ είναι η TSM πρώτη φορά. Είναι
σωστά οργανωμένοι σε ένα τέτοιο. Έλπα να κάνουν ένα μπάνο ο οποίος είναι meme. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλουν ποτέ αυτό το μπάνο αυτή τη στιγμή. Ακόμα και με την άσχη να έχει blade. Οι TSM απλά παίρνουν το tempo. Μπορούσε Μίκαελς, ναι. Μπορούσε. Τι Ζόνιας. Ρε, ξέρεις ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από το Ζόνιας? Ότι επειδή είμαι το μόνο engage της ομάδας, θα πάνε να μου κάνουν εμένα τα πάντα τους. Και έχει ένα δίκιο. Και στην ουσία όταν θα σου κάνει ο tactical το arrow, φαντάζομαι ότι θα πατήσεις μετά follow-up Ζόνιας. Αλλά δεν έχει νόημα, γιατί δεν θα βοηθήσεις γενικά. Τίποτε. Απλά θα καθυστερείς το fight για να έρθει ο GP. Ουσιαστικά η φιλοσοφία πίσω από αυτό, η σκέψη στο μυαλό του είναι ότι... Θα κερδίσει χρόνο. Θα κάνω Ζόνιας, θα κερδίσει το χρόνο, θα σου στακάρω σε ένα σημείο για να κάνει ο GP τα βαρέλια. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι εγώ. Το πιο καλό σενάριο είναι αυτό. Το οποίο θα γίνει και ποτέ. Έχει πάρει και Marbota έτσι μέσα σου. Ναι. Συν ότι εδώ το νιώθουμε όλοι ότι το GP πρέπει να πάει Infinity έτσι. Το νιώθουμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ το GP πρέπει να πάει Infinity. Έχει βγάλει το Essence ρε φίλα. Μα δεν πάει εδώ Infinity, τι θα πάει. Οκ. Okay. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπει όμω ότι μου κάνει spoil και με κρατά έτσι. Ναι, αλλά. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να σου δώσω κάτι να μείνει. Okay, εν τέλει χρησιμοποιούν ωραίο το tempo οι TSM. Παίρνουν τον Drake γιατί οι άλλοι πήγαν να κάνουν ένα Baron Call το οποίο δεν είχε νόημα. Χάνουν το tempo full εδώ πέρα ETL. Παίρνοντα τον Drake. Ποιο είναι η τρολιά που γίνεται από εδώ και πέρα. Okay, οι TSM στα 3 items είναι full καλά. Φτάνουν στο σκοπό το οποίο έχουν στο παιχνίδι γενικά και να παίξουν με το game. By the way, irrelevant. Σε αυτή την ομάδα νομίζω είναι ιδιαίτερα irrelevant. Παίζει να είναι και όντως ιδιαίτερα irrelevant. Αλλά απ' την άλλη τώρα η TSM με ένα Ocean Soul κιόλας. Γιατί από εδώ και πέρα σκεφτείς ότι κερδίζουν όλα τα Drake. Not bad. Οπα, να το. Ναι, εν τέλει αναγκάζει ο W να κάνει το cleanse. Ο άλλος το κάνει sidestep, φίλε. Απλά το κάνει sidestep ο Ρακάνα εδώ. Καλά έκανε, εντάξει. Βέβαια καλά έκανε, το φάγει ο double lift. Εντάξει, κλενσάκι. Αυτό, ναι, προσπαθούν να πικάρουν οι TL απλά να πάρουν από τον W το cleanse, το καταφέρνουν και είναι καλό πικ εδώ. Είναι ότι οι TL τώρα δεν μπορούν να παίξουν site, πολύ δύσκολα μπορούν να παίξουν site και δεν τους νοιάζει να παίξουν site, θα αφήσουν dead lane, απλά ένα lane το οποίο δεν τσιάζει να παίξουν site. Θα προσπαθήσουν να πάρει κάτι σύντρα στο άλλο site, αλλά γενικά δεν μπορούν να ματσάρουν. Η ζωή κάνει παπάδες αυτή τη στιγμή να τους βρει. Και αυτό που θέλω να πω. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τα dead times, που βλέπεις ότι 3 λεπτά πηγαίνουν όπου να είναι στο map χωρίς να κυνηγάνε κάτι, παρά μόνο παίρνοντας view Vision, μάλιστα. Vision, νομίζω ρε φίλε ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν όλες οι ομάδες. Εγώ ό,τι έχω δει στο LPL δεν χάνουν λεπτό από το να κάνουν κάποιο τρελό play. Okay. Παίζουν πολύ πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Και στο LEC και οι Mad Lions και οι Rogue το παίζουν έτσι. Ναι. Δεν κάθονται να παίξουν μέσα στη ζούγκλα πέρα δόθε να χαλάσουμε κανένα spell. Όχι, όταν είναι. Κυνηγάνε ευκαιρία γενικά. Κυνηγάνε να βρουν ένα πικ αφού βλέπεις εδώ πέρα ο Tactical θα πάει on cooldown να παίξει το ρο του και γενικά είναι θα προχωρήσει. Είναι σαν για την Αμερική, ρε φίλε αυτό. Δεν έχει και κακούς παίχτες γενικά. Είναι σαν, όντως. Η TSM από την άλλη μεριά δεν χρειάζεται να πικάρουν κάτι εδώ. Αν μπορούν να πάρουν κάτι στο side, ας πούμε τώρα παίζουν λίγο shadow ο Spica μαζί. Ο Spica εδώ έχει γίνει ward. Έχει γίνει ward για το side lane. Ναι. Και το είτε για τον BXN είτε για τον. Είτε για τον Broken Blade αργότερα, αν πάει το παιχνίδι αργότερα. Είναι απλά world only scene, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Brox καθαρίζει και έρχεται πίσω στα lane. Mm-hmm, okay. Γενικά, ok, κάνουν αυτό το aggressive call απλά για να πάρουν ακόμα ένα tower στο top, να δημιουργήσουν λίγο pressure γιατί σε ένα λεπτό έχει το επόμενο Drake. Συν ότι TSM όντως απλά θέλουν ένα item ακόμα, Ζάγια και GP και είναι... Βασικά, η Ζάγια έχει δει τα 3 item, είναι full δυνατή έτσι κι αλλιώς. Εγώ προσωπικά, άμα ήμουν solo queue και ήταν εκεί ο Jensen, θα του έκανα ερωτηματικά να ξέρει. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί. Ναι, οκ. Βασικά πάνε απλά να πάρει το. Πήρε το blue, πήρε και λίγο το vision στο jungle γιατί έχει τον Drake. Δεν είναι κακό κόλλο εδώ από την άποψη tempo. Γιατί είναι πρώτη στο pit η TL. Okay. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν σου νοιάζει και στο TL. Θέλουν να είναι πρώτοι στο pit, ακόμα και 30 δευτερόλεπτα πιο στο pit, 30 δευτερόλεπτα πιο πριν, γιατί δεν θέλουν να φάνε όλα αυτά poke από τη ζωή. Συν ότι εν τέλει ο Broken Blade πάει αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν είσαι καν στο teamfight, δεν σε χρειαζόμαστε να ταγκάρεις. Τι κάνεις, ρε μπρο. Πάρε damage εκεί να κόβεις το Σεν, για το Θεό. Δεν ξέρω, εδώ το Infinity. Οκ, θέλει να έχουν λίγο frontline. Αλλά είναι και πιο χρήσιμο και μετά, ρε φίλε. Είναι απλά πιο καλό. Είναι απλά πιο καλό το Infinity εδώ. Δεν υπάρχει καν λογική σε αυτό.
Και okay, γενικά ανοίγουν εδώ πέρα, προσπαθούν να πικάρουν. Ρακάνουν ulti. Δεν έχει προλάβει όμως να κάνει poke ο Bjergsen. Καλά. Ο Broken Blade δεν ξέρω καν αν πετυχαίνει κάποιο βαρέλι. Πέτυχε ένα. Προσπαθεί να κάνει άλλο ένα. Δεν. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ξεκάθαρα νομίζω αυτό το fight. Το Broken Blade δεν έχει ιδέα από GP νομίζω. Αν είναι αυτό το fight που θυμάμαι. Μπαίνει ο Rakan, κάνει ulti. Ο Bjergsen δεν έχει προλάβει να περάσει poke. Απλά τώρα σάρουν μόνο και μόνο για να πάνε για τον Drake. Ο άλλος με το βαρέλι κάτι πετυχαίνει βασικά εδώ. Ή με την ulti τα πέτυχε αυτά. Okay. Να γενικά εδώ ας πούμε, πού πήγε το βαρέλι, το φάγανε. Απλά πετάει Q, δεν ξέρω. Ναι, το έζησε. Αλλά οκ, okay, με το βαρέλι τα πέτυχε αυτά. Έπιασε βαρέλι όντως εδώ. Άρα είναι εγώ το επόμενο γενικά, fight. Φίλε, πήγαινε λίγο πίσω, πήγαινε πίσω στην αρχή του fight, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή. Εκεί, εκεί, ωραία, ωραία, ωραία. Εδώ, εγώ, στο, συζητάω εγώ τώρα, έτσι, ναι, ένας τυχαίος τύπος. Ναι, ναι. Εδώ γιατί δεν κάνουν ένα ωραιότατο all-in και περιμένουν να γίνει όλο το disengage, ο Σπίκα δεν ακολουθεί, να κάνει ένα flash play, ρε φίλε, δεν έχεις βγάλει τίποτα σε όλο το game. Mm-hmm. Και ο Τρίτς λέει, κάτσε ας καθίσω εκεί στο boost να περιμένω τα... Τι κάνουν εδώ. Προσπαθούν να φλανκάρουν, αλλά από μεριές που είναι μακριά. Ίσως δηλαδή θα έπρεπε ο Ρακάν να είναι εδώ και όλοι σύνανε εδώ. Και να... μα, αλλά βέβαια μα, θα πήγε τον Grace. Έπιασε το Q του ο Σπίκα, ρε. Έπιασε το Q του, γιατί δεν το κάνει insta να κάνει και ένα ulti flashback. Ναι, δεν. Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, μάλλον ο Σπίκα εδώ κάνει wall. Up, εδώ. Εδώ κάνει jump, πιάνει ένα Q, του βγαίνει εκτός του range. Και απλά εδώ λένε, αγγίες εδώ στο κόλλο ήταν απλά disengage, Drake. Κάτι το γιακούνα στο κόλλο εδώ. Αλλά ναι, εδώ ξαναμπαίνει ο Σπίκα. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Ναι, όντως πιο Σπίκα, συμφωνούμε. Δεν διαφωνούμε να ξέρεις. Κοίταζε, στο όλο το teamfight τον Μπρόξα κοίταζε. Ναι, σου λέει τι κάνουν αυτοί. Λέει, α παιδιά δεν έχουν τίποτα τώρα για αυτό το teamfight. Mm-hmm. Εγώ θα μπω με έψιλο να κλέψω δράκο. Αυτό νιώθω εγώ τώρα. Εντάξει, κοίτα, μπορεί, αλλά έχουν χαλάσει πραγματάκια. Δηλαδή, ο W δεν χάλασε εδώ την ούτη του. Εντάξει, ο BX απλά θέλει να ποουκάρει. Αλλά αν okay. πήγε να το κλέψει, έκανε δεν το εψιλον, ναι, δεν, ας μην τον τιμωρήσουμε. Εψιλον έχει κάνει. Ναι, okay. Okay. Το cleaver okay. εδώ στο Graves θα μπορούσε να πάει για Cutlass, αλλά πολύ ζώρικα. Γενικά δεν έχει να αποδείξει πολλά με το cleaver, αλλά υπάρχει και μια ass που okay, μπορεί να σρεντάρει τα tanks. Τα οποία θα έρχονται πάνω στην ΑΣ, άρα μαζί με το Cleaver να βοηθάει την ΑΣ. Άρα it's ok. Τα tanks. Δεν υπάρχουν tanks, αλλά κατάλαβες. Εδώ η TL είναι η δεύτερη φορά που κολλάρουν ένα Baron, το οποίο δεν καταλαβαίνουν πάνω το κάνουν. Από την άποψη tempo, δεν βγαίνει αυτό το Baron εδώ. Γιατί οι άλλοι θα προλάβουν να κάνουν ρυθμίδι και να έρθουν και στον Baron. It's ok. Και το νομίζω το τραγικό γίνεται εδώ. Wait. Πάντως αυτό ναι. που θα πω. Είναι ότι για τα cleaver και αυτά που βλέπετε τα τάνκι, εγώ θεωρώ ότι θέλουν να έχουν απλά beefy frontlines. Και από τη στιγμή που ο impact ναι. δεν είναι εκεί, αυτό. Ο Graves μπορεί να τανκάρει πράγματα. Δεν τους φοβούνται. Μπορεί να κάνει ο Broxa το tank, βλέπεις τα HP του. Ναι, 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 I know. Μπορούν να πάνε επιθετικά γενικά. Εδώ είναι το πιο meme teleport που έχει υπάρξει στην ιστορία και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι, κάνουν οι TL αυτοκόλλο, ok, και δείτε λίγο τι κάνει ο Broken Blade. Είναι bot και κάνει TP. Κάνει TP γιατί νομίζουν ότι οι άλλοι θα πάνε για Baron. Ναι, μεν, ok, αλλά check και μετά κάνει TP. Και γιατί είναι meme. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει TP advantage, δεν έχει το map, το. Πες το, δεν έχει τα άτομα να παλέψει το advantage στα άτομα. Και θα πρέπει να στείλει τον Bjergsen στο side lane να ματσάρει τον Sen. Ο οποίος Sen, αν είναι έξυπνος εδώ, θα πάει στο bottom lane και θα σου πει, ok, δεν μπορεί να έρθει ο GP γιατί δεν έχει teleport. Άρα μπορώ να είμαι σε 5 vs 4 situation στο 30 σαν TL, τέλεια, και θα πρέπει να έρθει ο Bjergsen. Και αν ο Bjergsen αναγκαστεί να πάει στο side lane αυτή τη φορά, είναι ότι χειρότερο. Γιατί χάνεις μια ζώη στο βασικό σου, είναι το core του κόμπι ζώη, του να κάνει το poke πριν αρχίσει το fight. Άρα είναι από τα χειρότερα teleport legit που έχουν υπάρξει στην ιστορία. Κάτσε. Είναι. Αλλά όλα τα έχει down ο impact τώρα. Δεν έχει να λέει. Δεν έχει να λέει. Θα πάει bot. Θα πάει bot. Δεν μπορεί να το κάποιο να το ματσάρει. Και πρέπει να το ματσάρει κάποιο που έχει teleport. Δεν ξέρω, έχει Rakan, Zoe, Lee. Γιατί δεν πα στην αντίπαλη ζούγκλα να μαζέψει κάτι. Check. Ο impact απλά πάει bot. Τι κάνουνε. Όλο πηγαίνει και παίρνει πέτρες ρε μαλάκα. Βαράει πέτρες. Ο Sen θα έχει ulti σε λίγο όμως. Δηλαδή πόσα δευτερόλεπτα είναι αυτό, ρε. Είναι 30, 35. Πόσο είναι. Μέχρι να φτάσει, νομίζω ότι μέχρι να φτάσει μέχρι το δεύτερο tower θα έχει ulti. Άρα εδώ... το κλεμού, whatever, δεν μπορείς να πας εσύ μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα. Πότε θα προλάβουν τώρα να κάνουν react.
πολύ δύσκολα μπορούν να κάνουν όμως να πιάσουν κάποιον TSM. Δεν είναι το team, το, έτσι όπως βλέπεις το comp, πολύ δύσκολα να πιάσουν κάποιον. Με Rakan και Flank και GP, ulti και άλλοι δεν θα κάτσουν, δεν θα κάτσουν να σπιτάρουν. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει φόβος, εγώ βλέπω ότι φοβούνται check. Πάρα πολύ χωρίς check. Λόγο φίλοι. Check, check, check. Και εδώ θέλω να πάρουν και το άλλο TP. Και σύν ότι είναι πολύ άνετοι, είναι πολύ άνετοι να περπατήσουν σε αυτό το pit, γιατί σου λέει ότι είδαμε τη ζωή ότι είναι στο bot. Κομπλέ, δεν μπορούν να μας ποκάρουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε έναν useless GP ο οποίος είναι εδώ και δεν μας νοιάζει καν. Είμαι αδιαφορώ full για το GP που είναι από πάνω μου. Και δες πως από την άποψη map advantage και... βασικά εδώ έχει χαλάσει όλο το macro DSM. Εδώ έχει, έχουν γαμηθεί τα πάντα ρε. Γιατί είναι μια ζωή στο bottom lane για να ματσάρει το TP, το λαθασμένο TP που κάνει ο άλλος. Και δες, τους παίρνουν τον Baron. Και απλά τους παίρνουν τον Baron. Δεν ξέρω. Ούτε κλάσε ο ναι, δεν κάνετε τίποτα. Φίλε, αυτό, αυτό το TP ήταν για κλωτσιές στο 30. Δεν το κα... Και να σου λένε να το κάνεις, έχεις το 5 IQ να σκεφτείς ότι δεν το κάνω αυτό το TP, γιατί δεν γίνεται, θα χάσουμε το game. Φίλε, δεν γίνεται. Ήταν ό,τι χειρότερο. Και το χάνει τον πάρουμε. Ρε φίλε, όντως, να σου πω κάτι. Κακό ρε φίλε, αλλά αυτό το TP μπορεί να είναι ομαδικό call. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να μην είναι τίποτα. Φίλε, το παίρνει πάνω σου και λες δεν το κάνεις. Δεν το κάνω, φίλε. Χάνω το game. Δεν το κάνω, δεν το κάνω. Δεν με νοιάζει τι λες. Τι λες, ρε. Είναι ομάδα, ρε. Πληρώνονται, σοβαρέψου. Ναι, αλλά δες τι έχει γίνει τώρα, ρε φίλε. Και δες ότι η ζωή θα πρέπει να μείνει στον bot. Και είναι, αυτή τη στιγμή είναι στο πιο χειρότερο σημείο τη ESM. Δεν παγάνω τι πάω στο map. Έχουν χάσει τον Baron. Η ζωή πάει να ματσάρει το side, απλά το teleport του Sen. Το έχουν, και το έχουν δημιουργήσει μόνοι τους έτσι, οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Επίσης η ζωή αυτή τη στιγμή στα κρυπάκια βαράει κιού και τα κρυπάκια γελάνε. Ναι, ναι. αυτή τη στιγμή δεν είναι champion η ζωή, ναι. Και απλά βγάζει void γιατί προσπαθεί να ματσάρει λίγο το MR. Δεν έχει νόημα. Τώρα οι άλλοι έχουν όντως MR. Εδώ ο DL κάνει μια ulti, whatever. Okay. Εδώ έχουμε Baron TL, δηλαδή ξέρεις, δεν χρειάζεται απλά να είναι πυρηνική φυσική τι μπορείς να κάνεις με τον Baron. Ρε, μου έστειλε ένας από το LOL client που λέγεται Αγορίνα, μου λέει στείλε εδώ skin ρε Γκαντέμι. Τι γίνεται ρε, εσύ τι στέλνεις. Όχι, όχι, εγώ κάνω το review φίλε. Εγώ κάνω το review. Εντάξει, προφανώς 4-1 ETL. Τώρα είναι το σημείο που ο Broken Blade μπορεί να ματσάρει ας πούμε τον Sen, γιατί απλά οι άλλοι είναι δίπλα. Έχει ολοκληρώσει το Στέραξ, έχει πιάσει τρελό power spike ο GP αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αλήθεια. Καλά, αυτό ήταν meme. Δεν ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι ό,τι πιο χαζό έχω δει. Είναι legit meme. Έχει πάει infinity. Δεν ξέρω καν, δηλαδή ποια ήταν η λογική σε αυτή τη σκέψη. Φίλε. Δηλαδή, έχω τρίτο item, έχω essence και trinity. Έχω πόσο τα 100 critical chance. Ναι, ναι, ναι. Ας βγάλω Στέραξ. Να αντέχω. Φίλε, ήταν έτσι. Πήγαμε την καραμπίνα και του έκανε έτσι, φίλε. Πυροβόλαγε. Δεν υπήρχε. Και βγάζει Στέραξ, οκ. Δεν πάω. Οκ, και πάλι έχουν Baron οι άλλοι. Μπορούν να κάνουν πράγματα που σάρουν top mid. Θέλουν να πάρουν το επόμενο Drake. Έκανε λέει άλλο. Γενικά, ακόμα και τώρα, ας πούμε. Ναι. Ναι, ναι, guys, αυτό το ξέχασα. Δείτε λίγο εδώ, Broken Blade. Broken Blade σου λέει, πάω να κάνω TP, να βρω το team μου, να κάνω contest στο Drake. Check. Ενώ ο Sen είναι στη βάση. Ενώ ο Sen είναι δίπλα. Έλα ρε. Καλησπέρα, έχω εψιλον. Έχω κάτι το οποίο λέγεται taunt. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έλα ρε, crowd control, σ' αρέσει. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, ότι σου κόβει το TP. Έλα παιδιά, μέσα στην πηγή του έκοψα το TP. Παιδιά, ρε. Του έκοψα το TP και έρχομαι. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να μου το κόψει. Έρχομαι, guys, παίξτε. Έλα παιδιά, απλά θα με βαράει με βαρέλια, ρε. Έβγαλε και Στέραξ για να μου βαράει damage. Five hit. Και ο Sen τι κάνει, σου λέει άλλο δεν έχει εσύ. Κάνω ulti, γεια σας. Καλησπέρα, ήρθαμε στο fight. Συγγνώμη, αυτό το είδες live το game. Ναι, και είχα φρίξει. Κοίτα, εγώ άμα έβλεπα 6 kill game στο 34 από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες του NA, θα το είχα κάνει FF το game. Προσπαθούσα να βρω λογική, προσπαθούσα να βγάλω το tempo γενικά από αυτό το game, το οποίο ναι με πήγαν να το παίξουν, αλλά γενικά ο Broken Blade το έκανε solo lose. Ο Spica εν τέλει παίρνει τον Drake, δεν έχει καμία σημασία, ο GP δεν έχει προλάβει κανέναν στο fight. Και εδώ τρολάρει guys, τώρα no troll,
Εδώ τρολάρει ο GP. Το fight είναι χαμένο, μείνε στο mid και στο top και καθάρισε τα waves. Μπρο. Τι έχεις πάθει με τους top laner, μπρο, δεν ξέρω, τους βλέπεις. Με προκαλούν, είναι όλοι άρρωστοι, φίλε. Γιατί δεν με κάνει όλοι αυτοί. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα τα οποία κάνουν στο solo και στο challenger. Ναι, ο DL εδώ δεν έχει να λέει, legit εδώ τα πνίγουν όλα. Ναι, εδώ ναι, DL έχει flash, ulti, cleanse και σου λέει αυτό απλά εντάξει. Ξέρεις τι είναι. Αυτό ξέρεις τι είναι τώρα που εσύ τον κράζεις τον καημένο τον Broken Blade. Η ομάδα σου τα έχει κάνει όλα χάλια. Εσύ είσαι απλά ένας GP ρε φίλε. Έχεις κάνει και εσύ τα κακά σου. Και βλέπεις την ομάδα σου να χάνει τέτοιο fight με τρία stopwatch, ξέρω εγώ, το speaker να μην πατάει τίποτα. Ούτε kick δεν έκανε ο speaker. Η φάση ήταν έτσι. Μπρόξα, σε κλωτσάω να φύγω μακριά. Ρε, μείνε στο mid. Και μείνε στο mid, καθάρισε το wave. Πήγαινε στο top, καθάρισε το άλλο wave. Ναι, τίποτα. Και λέει τώρα ο Broken Blade, λέει, μάγκες, εγώ βαριέμαι. Μπορούμε να το πατήσουμε φεύ, δεν γίνεται, οκ. Okay. Είμαστε σε legit league, δεν γίνεται. Νομίζω ότι απλά με προκαλούν οι top laner. Γιατί legit αυτό που σας λέω τώρα να κάνει ο Broken Blade, το κάνει ένας απλός παίχτης του West σε ένα solo και παιχνίδι στο master στο West. Και δεν πάει να καθαρίσει τα waves να μην λήξουν οι άλλοι το game. Ακόμα και αυτό το πιο απλό πράγμα. Ρε άστονα τον καημένο εκεί με 3.000 HP τρέχει και τους κοιτάει και με βαρελάκια ρε μανάκα. Ο Διαντώνιο του NA είναι απίστευτο. Άστο τον καημένο ρε φίλε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι κάνει. Και αυτός μπορεί μετά να πάει να πει στο double lift. Εγώ τελείωσα ένα 0-1. Ναι, δεν έχει σημασία, απλά δεν κάνει ούτε αυτό. Προφανώς θα το λέγα. Δεν κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή. Καλά, και απλά περπατάει random. Νομίζω σπίκα και treats είναι για αλλαγές άμα γίνεται. Έβα. GGTL, αλλά είπαμε, τα έχουμε πει όμως, ποιο είναι team στον NA, ποιο είναι το team στον NA, τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel.